Καλημέρα σας, τι μου κάνετε, ένα vlog ακόμα ξεκινάει, όπως βλέπεις και στον τίτλο, μία μέρα μαζί μου, η ώρα είναι 8 και 51 η ακρίβεια, 8 παρα 10, 52, τα παιδιά έχουν ξυπνήσει και ξεκινάμε για να πάμε στο σχολείο. Τι ώρα είναι αυτή, μία βαρβάτη ώρα θα έλεγα, αλλά πάμε στο σχολείο. Η φάση είναι κάπως έτσι, είμαστε εδώ πέρα τρελοί, δεν φτάνουμε, φάγαμε το πρωινό μας, εδώ, αχ, δεν μπορώ πρωί, κουλουράκια, της γιαγιάς, το τοστάκι μας, έτοιμα τα ταπεράκια, μπα, καλημέρα. Τι θες εσύ κουλουράκι, θέλεις κουλουράκι, δεν κάνει. Μόλις μπήκαμε στα μάξι και πάμε στο σχολείο. Καλημέρα, παιδάκια! Καλημέρα! Και αφού κάναμε την πρωινή παράδοση, ήρθα εδώ πέρα, έχω παρκάρει το αυτοκίνητο και περιμένω και τις υπόλοιπες μανάδες να έρθουν να πιούμε καφεδάκι. Αυτά είναι ουσιαστικά τα πρωινά μου βήματα, πρωινό ξύπνημα, τα πρωινά των παιδιών, έτοιμα τα ταπεράκια τους, παράδοση στο σχολείο και μετά καφέ για να ανοίξει και τις μάνας, τις δόλιες στο μάτι. Τέλειωσε ο καφές με τις μαμάδες και εγώ τώρα γύρισα στο σπίτι. Θα πάω να φτιάξω τα νύχια μου, βασικά αυτά τα δύο τα νύχια γιατί μου φύγανε. Και μετά περιμένω και το ραντεβού μου. Θα κάνω σήμερα συντήρηση άκρη τζέλ. Οπότε θέλω να φτιάξω λίγο το χώρο να το προετοιμάσω ουσιαστικά, γιατί εγώ πάντα το προετοιμάζω. Όταν έρχεται πελάτης, έχω ήδη αποστηρώσει τα εργαλεία μου. Θα φτιάξω και εγώ τώρα τα νύχια μου πριν να έρθει. Ξανακάνω μία αποστήρωση ουσιαστικά. Και μετά θα πάω να πάρω τα παιδιά από το σχολείο. Φαγητό έχω μπριζολίτσες έτοιμες. Και πατατούλες, έχει μείνει βασικά από χθες. Οπότε θα πάω να πάρω τα παιδιά μου στο σχολείο και το απόγευμα θα πάω στην Ευουλίτα, στο στούντιο που πάω και κάνω τα μαθήματά μου στο μακιγιάζ. Το σημερινό μακιγιάζ είναι το γκλαμ νυφικό. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου και πέρα να δείτε τι ωραίο που είναι. Οπότε πάμε να δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια. Μόλις τελείωσα και εγώ την πελατησούλα μου. Μαθαίνεις και τα νέα της γειτονιάς όπως καταλαβαίνεις. Τώρα θα τα πούνε όλα. Τώρα όλα θα πούνε. Λοιπόν, οι κουκλίτσες δεν έχουν τελειωμό, όμως και εγώ πρέπει να κάνω τη δουλειά μου, γιατί δεν προλαβαίνω και θα έρθει η ώρα να πάω να πάρω τα παιδιά από το σχολείο. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός, τώρα που έφυγε η πελάτιστα και θα κοιτάξω λίγο να φτιάξω την κουζίνα μου και να βάλω και καμιά σκούπα. Η αλήθεια είναι ότι θα σας δείξω λίγο τον πάγκο μου και θα σας πω κάποια πράγματα, επειδή με ρωτάτε πώς θα προλαβαίνω με τα δύο παιδιά και με το σκυλί και. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα προλαβαίνω καθόλου. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ η καθαριότητα, γενικά να λάμπει το σπίτι μου, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αυτό παιδιά, γιατί όταν έχεις δύο παιδιά και τα καθαρίζεις και στο δευτερόλεπτο γίνεται πάλι χαμός στο σπίτι, είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με στεναχωρεί. Δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα να πάρω μία γυναίκα να μου φροντίζει το σπίτι, οπότε καταλαβαίνεις ότι περνάνε πολλά πράγματα από μένα. Το καλό είναι ότι ο άντρας μου, και είμαι πάρα πολύ τυχερή που έχω αυτόν τον άντρα, γιατί με βοηθάει στις δουλειές. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που είμαι τόσο κομμάτια και όχι τώρα που γυρνάω από τα μαθήματα, αλλά και γενικά. Μπορεί δηλαδή το Σαββατοκυριακό να μου πει, έλα κάτσε λίγο, ασχολήσου εσύ με κάτι άλλο, είτε είναι αυτό μπάνιο, είτε είναι αυτό το μπαλκόνι, είτε είναι γενικά, και θα μαγειρέψω εγώ. Δηλαδή έχω και εγώ αυτή την ωραία την δυνατότητα. Ανοίγω πολλές φορές στο σπίτι μου και βρίσκω ένα μαγειρεμένο και ζεστό φαΐ το οποίο το έχει κάνει ο άντρας μου και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό.
Κατά τα άλλα όμως, όπως θα δεις, ο νεροχύτης είναι από χθες. Είναι δηλαδή από βραδύς. Δεν μπορώ. Και εγώ αισθάνομαι ότι τα έχω φτύσει, οπότε φτιάξε, κάνε, ράνε, το φαΐ να είναι πάντα έτοιμο για τα παιδιά, να τους φτιάξει το πρωινό, τα ταπεράκια. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο αυτό για μένα. Οπότε θα σας δείξω λίγο το χαμό που επικρατεί. Οπότε σαν συνέχεια έχω να φτιάξω αυτό το χαμό, να βάλω σκούπα και να πάω να πάρω τα παιδιά μου από το σχολείο. Δεν περνάμε τέλεια, δεν περνάμε. Λοιπόν, ο πάγκος μου αυτή τη στιγμή είναι βανδαλισμένος, όπως βλέπεις, ορίστε, τα πιάτα από χθες το βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν με αγχώνει, δηλαδή θα κοιμηθώ γιατί δεν μπορώ, τα φτύνω, οπότε είμαι στην ουσία ότι από τη στιγμή που θα υπάρξει καινούριο φαγητό ή θα κάνω μια προεργασία για την κουζίνα, θα πλύνω πρώτα τα πιάτα και μετά θα φτιάξω τον καφέ μου και. Αλλά δεν μπορώ παιδιά, τα έχω φτύσει, οπότε πρέπει όπως και δίποτε να φτιάξω εγώ αυτόν τον χαμό. Έτσι, και να βάλω μία σκούπα για να πάω να πάρω τα παιδιά από το σχολείο. Μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο, τώρα παιδιά τελείωσα τις δουλειές. Η ώρα είναι 12:59, δηλαδή 1:00 και 1:15 χτυπάει το κουδούνι. Πάω να πάρω τα παιδιά. Εν τω μεταξύ έχει μία ζέστη που συνέχεια αλλάζω μπλουζάκια. Το πρωί είχα βάλει με μανικάκι πιο μακρύ. Τώρα έβαλα τυραντάκι. Δεν γίνεται η κατάσταση αυτή. Εντάξει, τα έχω φτύσει. Πάμε να πάρουμε τα παιδιά και έπεται και συνέχεια. Αλίμανο, η μέρα είναι ακόμα μεσημέρι. Και μόλις γυρίσαμε από το σχολείο, θα πάμε τώρα τι να κάνουμε. Φάμε. Να φάμε, να διαβάσουμε. Καρδούλα μου, εσύ που πας με τον νόμο, με τη μάσκα. Μωρό μου, όμορφο. Οπότε θα τα πούμε και πιο μετά. Γεια σας. Και μόλις ήρθανε τα παιδιά από το σχολείο, αυτό εννοείται ότι θέλει πλήσιμο. Αυτό είναι και το περιβόητο παγούρι που μας δώσανε φέτος για τον coronavirus. Αχ, Παναγία μου, τι θα αντικρίσω πάλι. Θα φάνε και θα κατευθείαν θα διαβάσουμε με τον Γιώργο. Το καλό είναι σε αυτή την περίπτωση ότι έχω αναλάβει εγώ τον Γιώργο και η μαμά μου, επειδή είναι δασκάλα, βασικά ήταν δασκάλα, έχει πάρει σύνταξη, καταλαβαίνεις, έχει αναλάβει την ουρανία. Οπότε ουσιαστικά εγώ έχω μόνο τον Γιώργο, οπότε θα φάνε και μετά θα αρχίσουμε τα διαβάσματα. Είναι μικρός. Είναι μικρός. Ναι, τελίτσα. Έτσι μου, ακόμα δεν έχω στο μικρός. Κάθε. Κάθεκα. Συλλέκτης. Χουτού. Λεχτής. Κουτού. Α, κουκου. Και τώρα επειδή θα γράψουμε διαγώνισμα, Γιωργάκο μου, σε παρακαλώ, πες μου, τις θες. Για να σ' ακούσω. Η Δήμητρα, η άσπα. Ποια άσπα, καλέ, τι τραβάω. Η Δήμητρα, η Αρθινά, η Αφροδίτη. Μπράβο, Γιώργο. Αυτές. Πάμε να συνεχίσουμε το διάβασμα. Καλησπέρα σας και γεια σας again. Έχει πάει απόγευμα, έχω τελειώσει τα πάντα, έχω διαβάσει με τα πιτσιρίκια. Η ώρα πήγε 5 και ξεκινάω για το μάθημά μου, το μακιγιάζ, όπως γνωρίζετε, στο Βουλίτα Στούντιο. Με μια μπαράνα στο χέρι για απογευματινό, πάμε λοιπόν στην Εύη να δείτε τι ωραία περνάω και όταν πάω και κάνω μάθημα μακιγιάζ. Πάμε! Thank you.
Και μόλις έφτασα στο Εουλίτα στούντιο και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Τι ωραία που περνάω εγώ το απόγευμα. Γεια σας, τι κάνετε, καλησπέρα. Γεια σου. Συγκεκριμένα κάνουμε το φρύδιο. Βλέπετε, έχουμε ένα γκλαμ νηφικό σήμερα. Όπως σας είπα, αυτή την εβδομάδα τελειώνω κιόλας. Θα πάρουμε το χαρτί, να βγούμε έξω υπέρλαβες και υπέρχες και έτοιμοι να μας έρθετε, να μου έρθετε, αλλά και στην Ελλάδα να έρθετε. Και γενικά θα πάμε πάρα πολύ ωραία. Έτσι λοιπόν, το απόγευμά μου περνάει εδώ πέρα, το τελευταίο καιρό. Μόλις γύρισα από το μάθημα, είχε αρκετή κίνηση θα έλεγα στο γύρνα, κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Κάπου εδώ τελειώνει αυτό το vlog, αυτή ήταν η καθημερινότητά μου γενικά. Ξυπνάμε το πρωί, ετοιμάζω τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο, ετοιμάζω τα ταπεράκια. Μετά σίγουρα θα πάω ένα καφέ με τις μανάδες έτσι να ξυπνήσουμε, ξυπνήσει και το είναι μου. Μετά σίγουρα θα κάνω τις δουλειές όπου εσύ είδες, γιατί οι δουλειές του σπιτιού δεν τελειώνουν με τίποτα όμως. Και η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις και ένα κατοικίδιο εδώ μέσα, θέλει έξτρα φροντίδα το σπίτι, ιδίως όταν βγάζει πολύ μαλλί, μιλάμε τώρα για πολύ μαλλί. Κοιτάω τα πρωινά να φροντίσω τα πρωινά ραντεβού μου στους πελάτες μου, έτσι για να είμαι κι εγώ ok, αλλά και οι πελάτησές μου να εξυπηρετηθούν καλύτερα. Αυτά είχα να σας πω. Αυτή είναι η καθημερινή ρουτίνα μου, μπορώ να σου πω, εδώ και χρόνια δεν αλλάζει. Εννοείται ότι περιποιούμε και τον εαυτό μου, προλαβαίνω δηλαδή να περιποιηθώ και τον εαυτό μου, ξέχασα να σας το πω αυτό. Οπότε μη σας τα απολυλογώ, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε ένα like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς στα social media. Σας περιμένω στα σχόλια, μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλάκια πολλά!